η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής. Πλησιάζομαι όλο και περισσότερο τον πρώτο στόχο που εθέσαμε. Δηλαδή, το να αντιληφθούμε τα μουσικά συστατικά της αρχαίας ελληνικής λέξεως, ώστε με την αντίληψη των συστατικών αυτών να εισχωρήσουμε στα βασικά νοήματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Διότι, καθώς ήδη αρκετές φορές έχει επαναληφθεί εδώ, η συνύφανση της αρχαίας ελληνικής μουσικής με τον αρχαίο ελληνικό λόγο ήταν τόση και τέτοια, ώστε για να φτάσουμε στη μεγαλύτερα δυνατή κατανόηση της αρχαίας μας μουσικής θεωρίας και πράξεως, η πιο ενδεδειγμένη οδός είναι εκείνη που διέρχεται διαμέσου του λόγου. Αλλά ίσως θα ήταν δυνατόν να προκληθεί ή ήδη να έχει γεννηθεί και να απομένει μια απορία στον ακροατή που παρακολουθεί με κριτικό ενδιαφέρον τη σειρά αυτή των εκπομπών. Η απορία η εξής. Γιατί, προκειμένου να διερευνήσουμε το ένα από τα δύο αυτά φαινόμενα που τα λέμε τόσο πολύ συνυφασμένα μεταξύ τους, δηλαδή την αρχαία ελληνική μουσική και τον αρχαίο ελληνικό λόγο, επιμένουμε να πλησιάζουμε όχι απευθείας εκείνο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή τη μουσική, αλλά αντιθέτως το άλλο, δηλαδή τον λόγο, ώστε δια του δευτέρου να εισέλθουμε στο πρώτο. Η απορία αυτή θα μπορούσε να διατυπωθεί και με ένα ερώτημα πιο εντοπισμένο, που να εμπεριέχει την υποψία ενός συμπεράσματος. Με το εάν δηλαδή θα πρέπει εξ αρχής να πάρουμε ως δεδομένον ότι την αρχαία ελληνική μουσική την θεωρούμε τόσο εξαρτημένη από τον λόγο, ώστε κατά φυσική συνέπεια διαμέσου εκείνου να επιδιώκουμε να την πλησιάσουμε. Για όποιον ενδιαφέρεται να έχει την προειδοποίηση πριν από τις διαπιστώσεις, που πάντως δεν θα αργήσουν εδώ να του προσφερθούν, θα πρέπει να υποθεί ότι όσον αφορά στη μουσική ως ειδική τέχνη και ως συγκεκριμένη τεχνική, πράγματι, καθώς θα το είδουμε, η αρχή της στον χώρο πάντοτε τον αρχαιοελληνικό που εξετάζομαι τώρα, πρέπει να αναζητηθεί στα μουσικά δεδομένα που προέκυψαν από τον λόγο. Επομένως, έχουμε εδώ όντως μια εξάρτηση. Αλλά πάλι, με το να ομιλούμε για μουσικά δεδομένα που προέκυψαν από τον λόγο, αυτό σημαίνει ότι διαπιστώνομαι ήδη άλλη μία φορά μία συνύπαρξη της μουσικής με τον λόγο, αφού την βρίσκομαι να ζει μέσα σε αυτόν. Μία συνύπαρξη, αν όχι και μία ίσως προύπαρξη. Θέμα που χάνεται βεβαίως στις πολύ ομιχλώδεις για μας πρώτες αρχές της ανθρωπίνης εκφράσεως. Όμως, η μουσική αυτή που μας την προσφέρει μόνος του ο λόγος δεν είναι οπωσδήποτε η αυτοτελής μουσική τέχνη, με την ειδική της τεχνική και τις ειδικές της μορφές. Είναι η μουσική αναπνοή στη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν είναι η μουσική λειτουργία. Αυτήν την μουσική αναπνοή τη διαπιστώσαμε με τις προηγούμενες εκπομπές να υπάρχει πάντως στην ομιλία. Και για να επιστρέψω σε μια ανακεφαλαίωση, χρήσιμο κάθε τόσο νομίζω, στο να ξαναβρίσκομαι το νήμα της συνεχείας για την πορεία της εκπομπής, είδαμε την μουσική αυτή αναπνοή να δίδει τον παλμό της και στο σύγχρονο λόγο επίσης. Μάλιστα δε αρχίσαμε από το σύγχρονο λόγο την διάγνωσή της. Διότι, ακριβώς, ο σύγχρονος λόγος προσφέρει στην αίσθησή μας ανά πάσα στιγμή την ευκαιρία να επισημάνουμε και να παρακολουθήσουμε τις μελωδικές γραμμές, καθώς τις είπαμε, που πραγματοποιεί η ομιλία ή η απαγγελία, καθώς εκτιλήσεται. Με παραδείγματα πεζού ή ποιητικού ηχογραφημένου λόγου από ηθοποιούς διαφόρων γλωσσών, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες που διαγραφεί ο λόγος του καθενός κατά την ομιλία του ή την απαγγελία. Και να συνειδητοποιήσουμε έτσι το πόσον η ανθρωπίνη φωνή και η μουσική συνυπάρχουν μέσα στον προφορικό λόγο αδιαίρετες. Για να περιορίσουμε τώρα την προσοχή μας
στη μουσική σχέση του ειδικού μας συγχρόνου λόγου με τον αρχαίο, θα υπενθυμίσω μία παρατήρηση που έγινε στην αμέσως προηγουμένη εκπομπή. Ότι αυτά που αποτελούν μουσικά χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, δηλαδή το ύψος ή η βαρύτης της φωνής και το μήκος ή η βραχύτης στην διάρκεια που παίρνει η κάθε συλλαβή της λέξεως, όλα αυτά στον ειδικό μας σύγχρονο λόγο δεν εμφανίζονται τα ίδια κάθε φορά στην ίδια λέξη. Και αυτό σημαίνει ότι μία και η αυτή λέξη είναι δυνατόν στον ειδικό μας λόγο να εμφανίζεται κάθε φορά και με μία άλλη μουσική επένδυση. Δηλαδή, μία και η αυτή λέξη δυνατόν να εκφωνηθεί τη μία φορά με την φωνή σε υψηλότερο τόνο επάνω σε μία σύλλαβη και την άλλη φορά με τη φωνή υψηλότερα σε άλλη σύλλαβη. Επίσης, μία και η αυτή λέξη να εκφωνηθεί άλλοτε με μακροτέρα την μία σύλλαβη και άλλοτε με βραχυτέρα την ίδια σύλλαβη. Έτσι, οι μουσικές αυτές υποστάσεις του προφορικού λόγου, δηλαδή το ύψος της φωνής και η διάρκεια, βλέπουμε ότι είναι δυνατόν στον ειδικό μας σύγχρονο λόγο να παίρνουν κάθε φορά και μια άλλη θέση επάνω στην αυτή λέξη. Και αυτό εξαρτάται από την απόχρωση της διαθέσεως και του νοήματος που έρχεται κάθε φορά η ίδια λέξη να υπηρετήσει όταν την εκφωνούμε. Η μουσική λοιπόν των λέξεών μας σήμερα είναι εκφραστική των διαθέσεών μας. Και γι' αυτό το μουσικό σχήμα των λέξεων εμφανίζεται κάθε φορά τέτοιο που να είναι το κατάλληλο για να υποδηθεί τις εκφραστικές μας προθέσεις. Άρα, από την άποψη των μουσικών του συστατικών, ο σύγχρονος λόγος μας έχει έναν χαρακτήρα κατεξοχήν υποκειμενικό. Παραλλήλως όμως, καθώς είδαμε επίσης στην προηγουμένη εκπομπή, είναι δυνατό να συναντήσουμε και σήμερα ακόμη περιπτώσεις νεοελληνικού λόγου όπου θα διακρίνουμε τις λέξεις να έχουν η κάθε μία ένα καθορισμένο μουσικό σχήμα που επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσιο σε κάθε επανάληψη της λέξης. Τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να τις αναζητήσουμε σε τοπικές διαλέκτους. Έτσι, απέναντι στην εκφραστικότητα του συνήθους νεοελληνικού λόγου έχουμε και την διακοσμητική, θα έλεγα, ωραιότητα που μας δίδει η ομιλία ή η αφήγηση στις διαλέκτους αυτές, όπου η κάθε λέξη προστίθεται σαν ένα ψηφιδωτό, θα μπορούσε να είπε κανείς, μέσα στην πειθαρχία της όλης συνθέσεως. Και επαναλαμβάνει το σχήμα της και το χρώμα της η λέξης κάθε φορά που θα χρειαστεί και πάλι μέσα στη σύνθεση της ομιλίας ή της αφηγήσεως. Εδώ θα πρέπει να υποθεί ότι η εκφραστικότης του συνήθους νεοελληνικού λόγου, όπως την ανέφερα προηγουμένως, είναι μια εκφραστικότης που φέρει την αισθητική της δικαίωση εν δυνάμει και όχι πάντοτε βεβαιωμένη από το αποτέλεσμα. Διότι, στον συνήθι προφορικό μας λόγο, το μουσικό αισθητικό αποτέλεσμα εξαρτάται από εκείνον, δηλαδή από το πρόσωπο που χειρίζεται τον λόγον αυτών. Ενώ στις διαλέκτους, όταν τις χειρίζονται οι άνθρωποι που φυσικώς εκφράζονται με αυτές, η μουσική αισθητική εντύπωση είναι εκ των προτέρων βέβαια ότι θα είναι αυτή και όχι μία άλλη. Ακριβώς διότι τα αισθητικά στοιχεία της εντυπώσεως που πρόκειται να προκληθεί, δηλαδή τα μουσικά σχήματα των λέξεων, είναι εκ των προτέρων δεδομένα, γνωστά και κατά κανόνα μόνιμα. Άρα, από την άποψη των μουσικών του συστατικών, ο λόγος των διαλέκτων αυτών έχει έναν χαρακτήρα αντικειμενικό. Και αυτό είναι που ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρει τη στιγμή αυτή. Διότι, καθώς ελέγχθηκε στην προηγουμένη εκπομπή, από τις διαλέκτους αυτές θα μπορέσουμε να έχουμε μια αίσθηση της αντικειμενικώς δεδομένης μελωδίας της λέξεως και της φράσεως. Και θα μας βοηθήσει αυτό, ως μια προπαίδεια των αισθητηρίων μας και των κριτηρίων μας, με τη συνδρομή και άλλων τεκμηρίων, στο να αναζητήσουμε το επίσης αντικειμενικό μελωδικό σχήμα της λέξεως στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Ας εξηγήσω ότι τα άλλα εκείνα τεκμήρια είναι οι μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων και νεωτέρων τους γραμματικών. Για μίαν επί των πραγμάτων σύγκριση του προφορικού σχήματος μεταξύ του συνήθους νεοελληνικού λόγου και κάποιων χαρακτηριστικών διαλέκτων θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε σε λίγο. Επανάληψη δειγμάτων από διαλέκτους της Κύπρου και της Νάξου
που είχαν ακουστεί στην προηγουμένη εκπομπή και, σε αντιπαραβολή, μία, κατά κάποιον τρόπο, μεταγλώτηση των ίδιων θεμάτων στο συνήθις σύγχρονο λόγο μας. Στη Δευτέρα αυτή μορφή θα τα παρουσιάσει η πρωταγωνίστρια του θεάτρου Αλέκα Παΐζη, της οποίας την συνεργασία έχουμε στην απόψινή εκπομπή. Σχετικώς με τους όρους αυτής της συγκρίσεως, πρέπει να σημειωθεί το εξής, ότι οι όροι αυτοί, δηλαδή η επανάληψη του ιδίου θέματος από τις διαλέκτους στον συνήθι νεοελληνικό λόγο, είναι οι πιο δυσμενείς και γι' αυτό ακριβώς επέλεξα τον κρίσιμον αυτόν τρόπο της συγκρίσεως. Και είναι δυσμενείς οι σύγκρισεις, διότι εδώ και στις δύο περιπτώσεις, και στο Κυπριακό Δείγμα και στις Νάξου, πρόκειται για αφήγηση ενός παραμυθιού ή ενός περιστατικού. Και οπωσδήποτε υφίσταται ένα ύφος αφηγήσεως του είδους αυτού που αναποφεύκτος θα διαφαίνεται κάτω από την οποιαδήποτε απόδοσή του, είτε δηλαδή σε ιδιωματικό είτε σε συνήθι λόγο. Ενώ βεβαίως αλλιώς θα ήταν εάν ήθελαμε τις αφηγήσεις αυτές, τις ιδιωματικές, να τις συγκρίναμε με την απόδοση ενός όλος διόλου ασχέτου θέματος στο σύγχρονο λόγο, θερυπήν ενός διαλόγου βασισμένου εξ αρχής στη σύγχρονο αντίληψη και με σύγχρονο περιεχόμενο. Εν τούτης, και στη σύγκριση που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε σε λίγο, δηλαδή μεταξύ των αφηγήσεων του ιδίου θέματος σε διάλεκτο και στα συνήθι νεοελληνικά, θα φανεί η διαφορά μεταξύ ενός προφορικού λόγου με μουσικά σχήματα των λέξεων κατά κανόνα σταθερά και ενός προφορικού λόγου του οποίου οι λέξεις δυνατόν να πλάθονται κάθε φορά σε μουσικά σχήματα απρόοπτα. Ένα δείγμα λοιπόν από το Κυπριακό παραμύθι σε αφήγηση της Φρήνης Ιωάννου. Μια φορά και έναν καιρό είσαι ένα βασιλέα και είσαι τρεις γιούες και μια κόρη. Η κόρη του βασιλέα επέχανε. Επιέναν και αυτάν την καντήλα της και λύμπησε ένας δράκος και πιένε και έπινε το λάιν και έσβηνε η καντήλα. Μια ημέρα λαλεί η βασίλισσα. Έχω τρεις γιούες και πέχανε οι αρφοί τους και η καντήλα της εσβήνει και μπα να δουν εντάρκεται να πει. Λαλεί της ο μυάλος της. Να πάω γιο μανά να την γλέπω. Λαλεί του. Και πάεις γιέ μου. Λαλεί της. Καλό εμπάω μανά. Άμα ενύχτωσε, έπιαχε το σπαχίν του και ένα χαρτί να θκιαβάζει και πήγαινε στον τάφο της αρφής του. Επίεν τζέκατσεν και σκέβαζε. Σαν εθκέβαζε, άκουσε ένα βουνισμό και φτύσε ένας δράκος, ήπκεν το λάιν της καντήλας και έσβησεν την. Κίνος που το φόντου έπεσε του βούρου και πήεν έσω του. Όσον και πήεν έσω του, είπεν του στα ούλα. Λαλεί ο δεύτερος. Να πάω γιο μανά. Λαλεί του Κίνη. Πάεις γιέ μου. Καλό εμπάω μανά. Η Αλέκα Παΐζη αποδίδει τώρα το ίδιο απόσπασμα του θέματος αυτού, μεταφερμένο στην συνήθι ομιλία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις γιους και μια κόρη. Η κόρη του βασιλιά πέθανε. Επήγαιναν και ανάβαν την καντήλα της και ωρέχτηκε ένας δράκος και πήγαινε και έπινε το λάδι και έσβηνε την καντήλα. Μια μέρα λέει η βασίλισσα. Έχω τρεις γιους και πέθανε η αδερφή τους και η καντήλα της δίνει και δεν πάνε να δούνε τι είναι εκείνο που έρχεται και πίνει το λάδι. Και της λέει ο μεγάλος της ο γιος. Να πάω εγώ μάνα να δω. Και του λέει. Και δεν πας γιέ μου. Και της λέει. Καλά και δεν πάω μάνα. Άμα νύχτωσε, πήρε το σπαθί του και πήγε στον τάφο της αδερφής του. Επήγε και έκατσε. Καθώς καθόταν, ακούει ένα βουητό και φτύς ένας δράκος ήπιε το λάδι της καντήλας και την έσβησε. Ο γιος από το φόβο του άρχισε να τρέχει και πήγε σπίτι του και μόλις πήγε του τα είπε όλα. Λέει ο δεύτερος γιος, να πάω εγώ μάνα.
του λέει εκείνη. «Πας γιέ μου, καλά και δεν πάω μάνα». Η επομένη αντιπαραβολή θα γίνει κατά τον ίδιο τρόπο με το μικρό ναξιακό αφήγημα εκφωνημένο πρώτα από την διαλεχτή Ζευγόλη Γλέζου και κατόπιν από την Αλέκα Παΐζη. Η γριά πριατσίνα φιελεί καμιά ημέρα να πάει όξο και μόλις ίστιαξε λύσει την Παναγία δεν είναι ένα φιδάκι. Και πάει πιο εκεί και θωρεί ένα πιο μεγάλο και πάει πιο πέρα και θωρεί άλλο και πάει 5-6 βήματα και θωρεί άλλο πιο μεγάλο. Και κάθε 5 βήματα θωρεί ένα φίδι. Και πάει εν όξο και πάει και ανεβαίνει πάνω στην ανεβάσα και θωρεί ένα μεγάλο φίδι. Πλατεί σαν την κοπανίδα και μακρύ το σοϊάδε. Κι τον αιμάτα τσι διαμαντώ πέτρες. Και στράφηκε και ήρθε στο χωριό και πέσε στο κρεβάτι και πέθανε σε καμιά δεκαριά μέρες. Ύστερα λέει ελέασιν οι ανθρώποι πως ανήλγανε την ποδιάτζη να τη ρίξει απάνω του ήθελε να μαζόξει λέει τσι διαμαντώ πέτρες. Αυτό το φίδι με τις διαμαντόπετρες το έδανε πολύ και αφέντης μου το είχε θωρισμένο. Εθωρούσα το λύση την ανεβάσα και πάει να συναπάσει κοντά κι ώσπου να πάσει ήτονε στο σταυρωμένη τη τυράχη. Ώσπου να το καλοδούν εκεί ήτονε στο καμάρι. Ώσπου να το δούνε στο καμάρι ήτονε στη φαναριώτησε. Ήτονε λέει όμορφο. Είχε όμορφα μάτια, όμορφα φρύδια, όμορφο στόμα, μύτη. Ήτονε λέει σαν ανθρωπινή μουρίδου. Σαν διοργόν αποχωμένο ακούστα. Η γριά βρεκίνα έφυγε λέει μια μέρα να πάει έξω και μόλις έφτασε λέει στην Παναγιά είδε ένα φιδάκι και πάει πιο εκεί και βλέπει ένα πιο μεγάλο και πάει πιο πέρα και βλέπει άλλο και πάει 5-6 βήματα και βλέπει άλλο πιο μεγάλο και κάθε 5 βήματα έβλεπε ένα φίδι και πηγαίνει έξω και πάει πάνω στην ανεβασιά και βλέπει ένα μεγάλο φίδι πλατή σαν το ξύλο που χτυπάμε τα ρούχα και μακρινά τόσο και ήτανε γεμάτο διαμαντόπετρες και γύρισε και ήρθε στο χωριό και έπεσε στο κρεβάτι και πέθανε σε καμιά δεκαριά μέρες. Κι ύστερα λέει, λένε οι άνθρωποι, πως αν έβγαζε την ποδιά της να τη ρίξει πάνω του, θα μάζευε τις διαμαντόπετρες. Αυτό το φίδι με τις διαμαντόπετρες το είδανε πολλοί και ο πατέρας μου το είχε ειδωμένο. Το βλέπαν λέει στην ανεβασιά και κάνανε να πάνε κοντά και ώσπου να πάνε ήτανε στου σταυρομύτη τη ράχη. Ώσπου να το καλοδούν εκεί ήτανε στο καμάρι. Ώσπου να το δούνε στο καμάρι, ήτανε στη φαναριώτησα. Ήτανε, λέει, όμορφο. Είχε όμορφα μάτια, όμορφα φρύδια, όμορφο στόμα, μύτη. Ήτανε, λέει, σαν ανθρώπινο το πρόσωπο. Σαν τη γοργόνα που έχουμε ακουστά. Για εκείνον που παρακολούθησε με ερευνητική προσοχή τους δύο τρόπους με τους οποίους έγινε η αφήγηση των αυτών θεμάτων, θα υπήρξε ασφαλώς σαφής η αίσθηση ενός πειθαρχημένου μουσικού σχεδίου στις αφηγήσεις με τις διαλέκτους. Και αντιθέτως, θα έμεινε η εντύπωση μιας οπωσδήποτε ελευθέρας μουσικής ροής στην κίνηση που διάγραψε η φωνή κατά την αφήγηση της συνήθους συγχρόνου ομιλίας. Μεταξύ των δύο αυτών τρόπων, εκείνος που μας εδόθη με τις διαλέκτους που ακούσαμε είναι βεβαίως το κλίμα το πιο κατάλληλο για να μας προδιαθέσει σε κάποιαν αισθητική επαφή με το είδος εκφωνήσεως του αρχαίου ελληνικού λόγου. Διότι υπάρχουν σε αυτόν τον τρόπο ομιλίας των διαλέκτων αντικειμενικώς δεδομένα μουσικά σχήματα των λέξεων, φαινόμενο που, καθώς έχουμε πει, αποτελούσε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και του αρχαίου ελληνικού λόγου. Και έχουμε σημειώσει επίσης περισσότερο συγκεκριμένως ότι τα μουσικά σχήματα των αρχαιοελληνικών λέξεων τα συνέθετε η κίνηση της φωνής με τις ορισμένες θέσεις και στάσεις που είχε σε ύψος και διάρκεια κατά την προφορά της κάθε συλλαβής μιας λέξεως. Ο σχετικός με αυτά ορισμός που δίδεται από τον Αριστοτέλη στην ποιητική του μας παρέχει μια απαρίθμηση των βασικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής ομιλίας. Αυτά
γράφει ο Αριστοτέλης, διακρίνονται μεταξύ τους κατά τα σχήματα και τους τόπους του στόματος, δια των οποίων δηλαδή εκφωνούνται, κατά την δασίτητα και την ψηλότητα, εάν δηλαδή είναι δασαία ή ψηλά, κατά το μήκος και την βραχύτητα, δηλαδή εν συνόψη την διάρκεια. Ακόμη δε και κατά την οξύτητα και την βαρύτητα της φωνής και κατά το ενδιάμεσο αυτών των δύο. Καθώς είναι φανερό, από όλα αυτά ενδιαφέρουν εμάς εδώ ειδικώς όσα συμβαίνει να είναι καθαρός μουσικά συστατικά της αρχαίας λέξης. Και ως τέτοια, από τον ορισμό αυτών του Αριστοτέλους, πρέπει να ξεχωρίσουμε το μήκος και την βραχύτητα, δηλαδή τη διάρκεια της φωνής επάνω σε μία συλλαβή, και επίσης την οξύτητα και την βαρύτητα και το ενδιάμεσο αυτών των δύο, δηλαδή τις διάφορες θέσεις της φωνής σε τονικόν ύψος επάνω στη μία ή την άλλη συλλαβή της λέξεως. Βεβαίως, στις αναπαραστάσεις των αρχαίων λέξεων που θα αποπειραθούμε, θα φροντίσουμε και για την κατά το δυνατόν πιστότητα και των άλλων γνωστών χαρακτηριστικών, όπως η δασίτης κάποιων φωνιέντων ή συμφώνων ή τα οποιαδήποτε άλλα γνωρίσματα της προφοράς, όπως μας παρεδόθησαν από τους γραμματικούς και εξηγήθησαν από τους φιλολόγους. Θα ειδούμε λοιπόν στην επομένη συνέχεια της εκπομπής από πολύ πιο κοντά την αρχαία ελληνική λέξη με τα μουσικά συστατικά της, δηλαδή εκείνα του ύψους και της διαρκείας της φωνής. Συστατικά που με την ορισμένη διάχρωσή τους ενεφάνιζαν την λέξη ως ένα μουσικό κύτταρο, την μικρή λέξη, ή ως μία μουσική μονάδα, την πιο πολυσύλλαβο λέξη, με την ειδική της μελωδική καμπύλη και το ειδικό της ρυθμικό σχέδιο. Αλλά ήδη, ως μία καταπίδα της απόψινής εκπομπής και για να έχει μία σχετική ακουστική προετοιμασία ο ακροατής, η Αλέκα Παΐζη θα μας δώσει εδώ αναλελειμμένες στα μουσικά του στοιχεία λέξεις ή φράσεις του αρχαίου λόγου, οι οποίες στην επομένη εκπομπή θα αποτελέσουν το αντικείμενο πιο λεπτομερών διερευνήσεων. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε τώρα την αίσθηση της οξίας σε μία λέξη από την αιτιατική του ονόματος κλέον, που θα τη συναντήσουμε ως παράδειγμα ρυθμού σε κείμενο επίσης του Αριστοτέλους στην επομένη εκπομπή. Θα μπορούμε επίσης να διακρίνουμε στην εκφώνηση της Παΐζη το μήκος της μεσαίας συλλαβής της λέξεως αυτής σε αντίθεση της βραχύτητος των δύο ακραίων. Κλέον. Κλέον. Την αίσθηση και πάλι της οξίας, αλλά και του δακτυλικού ρυθμού ή αλλιώς του ηρωικού, με μία μακρά συλλαβή στην αρχή και δύο βραχίες ύστερα, καθώς τη συναντούμε σε μία λέξη από τους πρώτους πολύ γνωστούς στίχους της Οδυσσίας. Άστε. Αλλά μέσα σε αυτά ήδη τα μικρά δείγματα είχαμε και τις βαρύες συλλαβές. Ήταν εκείνες στις οποίες η φωνή ακούστηκε βαρύτερα, δηλαδή χαμηλότερα από την οξία, όπως οι δύο επόμενες της πρώτης συλλαβής στο προηγούμενο παράδειγμα που το επαναλαμβάνω. Άστε. Την αίσθηση της περισπωμένης συλλαβής μπορούμε να την πάρουμε από την λέξη ημών, όπου το ωμέγα περισπάται. Είναι η περισπομένη ένα διάστημα μεταξύ της οξίας και της βαρίας, διάστημα που κατέρχεται χαρακτηριστικός. Χαμόν. Ας το αναζητήσουμε τώρα μέσα σε μία ολόκληρη φράση παρμένη από παράδειγμα ενός άλλου κειμένου, του Δημητρίου αυτή τη φορά, στο οποίο θα αναφερθούμε επίσης στην επομένη εκπομπή. Στην φράση αυτή, οίκον ημών εις την χώραν, δηλαδή ερχομένων ημών στην χώρα, θα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε σχέση με τις δύο μουσικές κορυφές της φράσεως που σημαδεύουν οι οξίες στις ακραίες λέξεις οίκον και χώρα, η περισπομένη της λέξεως ημών σημαδεύει μία ημικορυφή, όπως θα μπορούσαμε να υπούμε, στη μελωδική καμπύλη της φράσεως αυτής. Χιάκον. Χαμόν εις την χώραν. Βεβαίως, καθώς είπα και πριν αρχίσει η παρουσίαση των δειγμάτων αυτών από την Αλέκα Παΐζη, οι αρχαίες ελληνικές λέξεις
δίδονται εδώ αναλελειμμένες στα μουσικά του στοιχεία. Δηλαδή, με ένα είδος μουσικού συλλαβισμού που μεγεθύνει τα μελωδικά χαρακτηριστικά τους, ώστε μέσα από αυτόν τον μεγεθυντικό φακό να προσλάβει ο ακροατής τις παραστάσεις των διαστημάτων και των διαρκειών της φωνής σαφέστερες από όσο θα διακρίνονται σε μια φυσική κίνηση της ομιλίας, την κατά τον Αριστόξενο συνεχή κίνηση της φωνής που χαρακτηρίζει τον καθημερινό λόγο. Και μας χρειάζεται έτσι ο συλλαβισμός αυτός για να πάρουμε εξ αρχής την αίσθηση ακριβώς των μουσικών σχημάτων που έφεραν μέσα τους οι αρχαίες ελληνικές λέξεις. Με ένα μέρος μιας άλλης φράσεως τώρα, που αποτελεί επίσης παράδειγμα μέσα στο κείμενο του Δημητρίου, θα έχουμε πάλι την οξία συλλαβή και τις βαρίες που την ακολουθούν και επιπλέον ένα ρυθμικό σχήμα που το υπελόγιζαν πολύ στη σύνθεση του εντέχνου και του πεζού και του ποιητικού αρχαίου λόγου. Είναι ο πέον ή πεάν. Ο ακροατής μπορεί να διακρίνει τα γνωρίσματα του ρυθμικού αυτού σχήματος με τη μακρά πρώτη του συλλαβή και τις τρεις βραχίες που έπονται. Ήρξα τον δε. Ήρξα τον δε. Στην επομένη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία με τη συνεργασία και πάλι της Αλέκας Παΐζη να προχωρήσουμε στο να κατακτήσουμε κάποια νοήματα από τις μουσικές αυτές μορφές των αρχαιοελληνικών λέξεων που θα μας οδηγήσουν ύστερα σε χρήσιμα εξαγόμενα για τις σχέσεις της αρχαίας ελληνικής μουσικής και του λόγου και επομένως για τις αρχές της μουσικής αυτής. Ακούσατε την εκπομπή «Η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το Εθνικό Πρόγραμμα. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής.